είμαστε στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε μία έκτακτη χρηματοδότηση για το Δήμο μας, γιατί έχουμε με δικαστικές αποφάσεις 715 εργαζόμενους των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου θα επισκεφθεί το Μαξίμου και θα συναντηθεί με τον Υπουργό κύριο Γεραπετρίτη για να βάλουμε τα αιτήματα για τα οποία είμαστε εδώ πέρα και συγκεντρωμένοι. Δώστε στους Δήμους αυτά που τους χρωστάτε. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση, αλλά σήμερα καλείται ο Δήμος να πληρώσει τους μισθούς και την ασφάλισή τους, που σημαίνει ότι με τον προϋπολογισμό που έχουμε εμείς, την υποχρηματοδότηση που υπάρχει για όλους τους Δήμους και για το Δήμο της Πάτρας, που τα χρήματα που παίρνουμε είναι ελάχιστα, αντί να πάρουμε 91 εκατομμύρια παίρνουμε 24, ζητούμε από την κυβέρνηση να δώσει έκτακτη επιχορήγηση, γιατί αυτό δεν έγινε με μία ευθύνη του Δήμου, να πάει ο Δήμος να κάνει προκήρυξη για να δει και τα οικονομικά του, είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Για όλους μας δικαίωμα η σταθερή δουλειά. Δώστε τους Δήμους αυτά που τους προστάτε, τους εργαζόμενους, όλοι τους προστάτε. Και όχι τα 24 που παίρνει, δουλειά για όλους. Δουλειά με δικαιώματα. Ως υπουργό ζητήσαμε, καταλήξαμε στο Γεραπετρίτη, τώρα και μετά καταλήξαμε για το Βορύδι και μετά καταλήξαμε για να πάμε στο Πέτσα. Η κυβέρνηση δεν μας δέχεται να κάνει συζήτηση μαζί μας. Σε πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός μας παρέπεμψε στο κύριο Γεραπετρίτη. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης μας παραπέμπει να πάμε στο κύριο Πέτσα. Ο κύριος Πέτσας, που είπαν ότι θα μπορούσε να έρθει εδώ απέναντι που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών του κυρίου Βορύδη, θέλει να πάμε στο γραφείο του. Εμείς συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα και ήταν σε γνώση τους, στην απόλυτη λεπτομέρεια. Δείχνουν το χαρακτήρα τους και μας εμπέζουν. Εμείς δεν είμαστε παιχνίδι. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη ζωή και θα μας βρουν μπροστά τους. Αγαπητοί εργαζόμενοι, εμείς έχουμε ετοιμάσει μία τροπολογία η οποία θα κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή. Ήδη τα πολιτικά κόμματα πλην της κυβέρνησης έχουν τοποθετηθεί υπέρ της τροπολογίας και θα περιμένουμε και την κυβέρνηση να πάρει θέση πάνω στην τροπολογία και με κολπάκια δεν καθαρίζει μαζί μας. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε περιμένουμε και τους τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μας αγαπάνε, αλλά σήμερα είναι απόντες. Έτσι είναι όλοι τους. Την κρίσιμη στιγμή λιποτακτούν και στρίβουν, γιατί δεν τα πιστεύουνε. Είναι λόγια. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα φύγουμε τώρα όπως έχουμε προγραμματίσει για να πάμε στην πόλη μας. Ψηλά το κεφάλι. Με εμάς δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα.